Καλησπέρα σε εσύ και βλέπουμε και τον κύριο Χρήστο Γάτση, τον επαγγελματία. Καλησπέρα και στους δύο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε, Θέμη, στην καρδιά της Καλαμάτας, σε ένα πολύ βοβό σημείο, σε ένα πολύ σύχναστο σημείο. Είναι η Καπετάνη Κρόμπα, εδώ που διατηρείται το κατάστημα ένα χρόνο σχεδόν του κυρίου Γάτση, το οποίο ωστόσο ο μήνας ξεκίνησε, αλλά βρέθηκε με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ξημερώματα πριν ανατέλει ο ήλιος και βρήκε το κατάστημα του παραβιασμένο και θα μας πει όλα όσα κλήθηκε να αντιμετωπίσει από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Καλό μήνα. Για μένα δεν μπήκε καλά, η αλήθεια είναι. Αντιμετωπίσαμε το εξής. 10 η ώρα που άνοιξε το μαγαζί, διαπιστώσαμε πως είχε παραβιαστεί αυτή εδώ πέρα η πόρτα και ήταν και παραβιασμένο το ταμείο μπροστά στην πόρτα. Με ειδοποιήσανε, ειδοποιήσαμε κατευθείαν την αστυνομία και από τις κάμερες, από τις κάμερες, διαπιστώσαμε πως 5 η ώρα είχε παραβιαστεί το κατάστημά μας. Αυτά τα οποία διαπιστώσατε ότι έχουν κλαπεί. Έχουν κλαπεί 800 ευρώ. 4 κινητά που είναι παραγγελιψίας και ένα τάμπλετ. Συν την πόρτα, συν πάνω απ' όλα την ψυχική μας, μας χάλασε την ψυχική μας ηρεμία όλο αυτό η κατάσταση. Συν την ακρίβεια, συν τις δυσκολίες, συν τις ανατιμήσεις, καλείστε να αντιμετωπίσετε και αυτό. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο. Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε την περιουσία σας? Γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και οι κάμερες δυστυχώς τις έστρεψαν σε άλλο σημείο για να αποφύγουν τις αναγνώρισης. Όπως θα δείτε εκεί αριστερά πάνω, την κάμερα την είχαν στρέψει από τις 4 η ώρα από ό,τι διαπιστώσαμε. Η αλήθεια είναι η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, γιατί το δυσάρεστο μαζί με το δικό μαζί, εχθές το βράδυ, χτυπήσανε και πολυσύχναστο στο φούρνο εδώ από κάτω. Το ζήτημα είναι πως από τις κάμερες και από κάτι που είχε παρατηρήσει η υπεύθυνη μου, δηλαδή εμείς 3 η ώρα κλείναμε το κατάστημα και μπήκε ένας πελάτης μέσα και επέμενε ενώ ήταν κλειστή η πόρτα για να φάει. Αλλά αυτός ήρθε να κάνει αναγνώριση χώρου. Και μέσω τα ίδια ρούχα και τα ίδια παπούτσια που φόραγε, τον αναγνώρισε κατευθείαν η αστυνομία. Η αστυνομία, αλήθεια, κινήθηκε αστραπιαία. Δηλαδή, εμείς το δώσαμε 10 η ώρα και 11.30 η ώρα τον ένα τον είχαν πιάσει. Αλλά το δυσάρεστο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι πως ήταν ανήλικη. Αυτό τι θα δούμε ακόμα, αυτό είναι το άσχημο και μιλάμε για καταστήματα στην καρδιά της Καλαμάτας, σε πολυσύχναστα σημεία και προφανώς κατανοεί και κανείς το τι περιπέτεια και τι ταλαιπωρία τραβούν και οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Ευτυχώς, όπως είπατε, κινήθηκε η αστυνομία άμεσα. Χρειάζεται προσοχή, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας, να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Η πραγματικότητα είναι ότι η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα, πολύ περισσότερο, η μικρο παραβατικότητα σαρώνει. Κύριε Γάτση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε και την ΣΥΣ 30. Ένα λεπτό μου δώσει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Από ό,τι διαπίστωσα, γιατί η αστυνομία κινήθηκε άμεσα, είναι, δηλαδή ήμουν 3 ώρες στο τμήμα, φτιάξανε χαρτιά οι αστυνόμοι, το τρέξαν όλο, αλλά το χειρότερο είναι η ατιμωρησία. Δηλαδή θα πάνε αυτοί στο δικαστήριο και σίγουρα θα πούνε πτέσμα. Δεν είναι τίποτα, απλώς μπήκε σε ένα μαγαζί. Αυτό. Χρειάζεται να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των ποινών, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όχι, πώς θα το λύσω εγώ, καταλάβατε πώς το λέω. Κατανοητό, κατανοητό πώς το αναφέρετε σαν επαγγελματίας και σαν επιχειρηματίας της πόλης Καλαμάτας.